Σταύρο, θέλω να ξεκινήσω λιγάκι με αυτό το περίεργο, το επικοινωνιακό που γίνεται ένθεν κακήθεν και από την πλευρά της κυβέρνησης. Ναι. Διότι όσο περνάνε τα λεπτά, αρχίζει και μονοπολεί η ιστορία στην εδιψώ της Προέδρου της Βουλής. Αλλά χθες το βράδυ ξεκινήσαμε διαφορετικά. Δηλαδή με σύσσωμο το διεθνή τύπο και τους ανταποκριτές να προφητεύουν το μαύρο κακό και την καταστροφή. Ναι, και σήμερα το πρωί συνεχίσαμε με κάτι πιο επίσημο. Διότι η αλήθεια είναι ότι τα δημοσιεύματα είναι δημοσιεύματα. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να γράφει, να εκτιμά, να πιστεύει ότι του λένε ή ότι θέλει, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα όμως είχαμε μια εξέλιξη και αυτή αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στη συνεδρίαση λοιπόν του Δελτα Νιτάφ έγινε μια ενημέρωση η οποία μάλιστα θεωρείται έκτακτη, τελικά δεν χαρακτηρίστηκε ως έκτακτη. Προείδευσε η κυρία Λαγκάρντ και είχαμε την ενημέρωση εκ μέρους του γνωστού μας Τόμσεν, ο οποίος είναι πλέον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος. Και είναι αναβαθμισμένος, σωστά. Για να θυμηθούμε ότι στην Ελλάδα πήρε πάρα πολλά παράσημα, τόσο ώστε να γίνει και επικεφαλής της Ευρώπης για το Δελτα Νιτάφ, ο οποίος έκανε μια ενημέρωση που είχε αυτό που λέμε διπλό μήνυμα. Το ένα μέρος του μηνύματος μάλλον ήταν ότι η ελληνική οικονομία έχει κακούς αριθμούς. Ωστόσο, λέει, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες των Ελλήνων ανταποκριτών στην Αμερική, δεν γνωρίζουμε επακριβώς πού ακριβώς βρίσκεται η τρύπα, διότι τα στοιχεία που έχουμε δεν είναι αρκετά. Το δεύτερο σημείο, ωστόσο, ήταν ότι οι μέχρι τώρα προτινόμενες από την κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις αποτελούν μια καλή βάση για να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούγεται από έναν τόσο με τόσο επίσημο τρόπο από τον πιο δίστροπο παρτενέρ αυτής της διαπραγμάτευσης ότι αυτό που έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση θεωρείται αρκετό ως βάση κουβέντας. Μέχρι τώρα αυτό που γνωρίζαμε ήταν ότι ενώ το κλίμα από την πλευρά της Ευρώπης ήταν σχετικά χαλαρότερο, αυτός ο οποίος έβαζε τα προσκόμματα ήταν το Δελτα Νιτάφ. Τώρα βλέπουμε και τον Τόμσεν να κάνει βήματα πίσω, διότι μπορεί να μας λέει ότι το μνημόνιο είναι κάτι που πρέπει να παραμείνει, διότι πρέπει τα πάντα να είναι υπογεγραμμένα, τα πάντα να είναι υπό έλεγχο, δηλαδή όταν εσύ υπόσχεσαι μεταρρυθμίσεις ή λαμβάνεις μέτρα, έστω και δική σου επιλογή, αυτά θα πρέπει να ελέγχονται ως προς το αποτέλεσμά τους. Ωστόσο, αυτό που μας έχετε δώσει είναι μία βάση συζήτησης. Πάει να πει δηλαδή ότι η αντίληψη διαφόρων εκ των δημοσιευμάτων που ανέφερες πριν, ότι η Ελλάδα με αυτά που κάνει ετοιμάζει τη χρεοκοπία της ή ότι όλο αυτό το πράγμα που κάνουν οι Έλληνες οδηγεί σε πλήρες αδιέξοδο, θα βγουν από το ευρώ κτλ. Με τον πιο επίσημο τρόπο, από τον πιο σκληρό της παρέας, διαψεύδονται. Θέλω να σε ρωτήσω με την εμπειρία που έχεις και ως διευθυντής σύνταξης στο Ποντίκι, αλλά την εμπειρία που έχεις από την κάλυψη όλα αυτά τα χρόνια αυτής της ιστορίας. Μου επιτρέψεις, μέρα που είναι κιόλας, είναι η πρώτη εργάσιμη ουσιαστικά μετά την ανάπαυλα του Πάσχα. Τρόπος του λέγει ανάπαυλα, γιατί το κοκορέτσι εμπλέχθη με το ασφαλιστικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να μου πεις, 25 Ιανουαρίου έχουμε νέα κυβέρνηση. Ναι. 14 Απριλίου έχουμε φτάσει. Και ο κόσμος αρχίζει και αναρωτιέται, αν μέχρι τις 24 πρέπει να έχουμε καταλήξει για τη μικρή συμφωνία της τετράμινης παράτασης που έχουμε. Τι έχει απομείνει τελικώς ο Μάιος και ο Ιούνιος για τη μεγάλη συμφωνία μετά, τη μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι δια των συγκρούσεων διαφωνιών δημοσιευμάτων, πλάκα-πλάκα έχουν φύγει 3 μήνες. Ναι, αυτό ναι, λογικό είναι και ο κόσμος έχει και δίκιο να αναρωτιέται γι' αυτό. Αυτό που ίσως να μην είναι εύκολα αντιληπτό ναι. Είναι ότι αυτές οι δύο διαδικασίες τρέχουν παράλληλα. Δηλαδή. Οι λίστες Βαρουφάκη που πάνε και έρχονται προς τους δανειστές δεν αφορούν μονάχα τη μικρή συμφωνία. Αφορούν και τη μεγάλη. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα, οι πιέσεις που ασκούνται στην Ελλάδα, διότι, να το πω μάλλον με ένα διαφορετικό τρόπο, θα μπορούσαμε κάλλιστα, ως δείγμα καλής θελήσεως, να μην έχει ζητηθεί τίποτα από την ελληνική πλευρά για χάρη αυτού του τετραμήνου. Να κυρωθεί το τετράμινο και να πηγαίναμε κατευθείαν για τη μεγάλη συμφωνία. Αυτή τη διαδικασία θα ζούσαμε είτε έτσι είτε αλλιώς. Α, μάλιστα. Δηλαδή η κουβέντα για το ασφαλιστικό δεν αφορά το αν εμείς θα πάρουμε μία δόση ή μία υποδόση από εκείνα που εκκρεμούν
από το προηγούμενο δάνειο. Η κουβέντα για το ασφαλιστικό αφορά τα επόμενα 4-5 χρόνια. Απλώς αυτό που έχει συμβεί είναι ότι οι δανειστές έχουν συνδέσει το είδος της μεγάλης συμφωνίας με τη μικρή. Χρησιμοποιούν δηλαδή κάθε τι που συμβαίνει στο πλαίσιο της μεγάλης διαπραγμάτευσης προκειμένου να, πώς να το πω, να φορτωθεί επιπλέον όρους η διαδικασία. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Εάν για κάθε δόση των προηγουμένων βάζεις όρους που αφορούν τη μεγάλη συμφωνία. Α, μάλιστα. Αυτό είναι που σημαίνει στην πραγματικότητα. Δεν σημαίνει ότι τα πάντα είναι στατικά. Η διαπραγμάτευση υπάρχει και αφορά κυρίως το μεγάλο πακέτο. Το χρηματοδοτικό είναι το μέσο πίεσης ώστε η ελληνική κυβέρνηση να υποχωρήσει γρηγορότερα και περισσότερο σε ό,τι αφορά το μεγάλο πακέτο. Προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να καταλαβαίνουμε ότι στις 24 Απριλίου θα αρχίσουμε να συζητάμε για το μετά. Για το μετά συζητάμε από σήμερα. Θέλω να μου πεις, εσύ πώς βλέπεις αυτό το ξαφνικό φούντομα στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Φτάσαμε χθες να έχουμε δύο απανωτές διαψεύσεις από το Μαξίμου. Η μία αφορούσε και μάλιστα και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Και η άλλη το σενάριο προετοιμασίας για Brexit, για έξοδο, εν πάση περιπτώσει, από το ευρώ. Ναι, εξ όσων είδα, ναι. Όλα τα δημοσιεύματα επικαλούνται πηγές στην Ελλάδα. Γενικώς όλα τα δημοσιεύματα της τελευταίας περίοδου, τα οποία μπορεί να θεωρηθούν κακά για τη χώρα, επικαλούνται ελληνικές πηγές. Αυτό, διαβάζοντας κανείς στοιχειοδός τα ρεπορτάζ, νομίζω ότι γίνεται απόλυτα ευκρινές. Μάλιστα. Τώρα, ποιοι ακριβώς στην Ελλάδα βγαίνουν και λένε, δεν αποκλείεται να είναι και υπουργοί. Όπως ξέρουμε, υπάρχουν άνθρωποι και στην κυβέρνηση οι οποίοι λένε, α, εμείς θα έρθουμε στην κυβέρνηση. Μισό λεπτό, παίζουμε γι' αυτό και θα έρθουμε στην κυβέρνηση μετά. Γιατί εσύ δεν μασάς τα λόγια σου. Και υπάρχουν επίσης άνθρωποι της αντιπολίτευσης. Υπάρχουν άνθρωποι των τραπεζών ή της αγοράς εν γέννη. Ολόκληρο δημοσίευμα των Financial Times προημερών, το οποίο μιλούσε για οριστική ρήξη της Ελλάδας με τους εταίρους και διάφορα τέτοια, χρησιμοποιούσε πηγές από την ελληνική αγορά και από ελληνικά κόμματα. Mm-hmm. Άλλοι επικαλούνται ακόμα και υπουργούς. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι τα δημοσιεύματα των ξένων, επειδή ακριβώς οι μέρες πλησιάζουν και επειδή ακριβώς η Ελλάδα είναι θέμα σχεδόν εισάξιο του ουκρανικού πια στην διεθνή ατζέντα, όσο και αν μας αρέσει δεν μας αρέσει αυτό, είναι πάρα πολύ λογικό ότι ο καθένας θα θέλει με κάποιο τρόπο να εντυπωσιάσει. Συνεπώς, επειδή στην Ελλάδα υπάρχουν πάντα πρόθυμοι να απεραντολογήσουν ή εν πάση περιπτώσει να προχειρολογήσουν, δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο να βγάζει κανείς ένα δημοσίευμα πραγματικά στηριγμένο σε ελληνικές πηγές. Για πάμε τώρα λιγάκι στο στρατόπεδο της κυβέρνησης, διότι αυτή η ανάπαυλα του τριμέρου δίνει την ευκαιρία να συζητήσει με πολύ κόσμο, ο οποίος σου λέει, εντάξει, εμείς την υπομονή μας την κάνουμε. Αλλά ρε παιδί μου, πολύ κλίμα αστασές και αβέβαιων και θολό και δεν είναι και καθαρό. Θέλεις να τα βρεις, πες το μας. Δεν θες να τα βρεις, ξαναπες το μας. Θες να μας πεις ότι είναι εξαιρετικά δύσκολα και σκέφτομαι... Πολύ θολούρα ρε παιδί μου, σαν να πιάνουν κάτι το αφήνουν και πιάνουν κάτι άλλο. Εξαρτάται, διότι το να τα βρεις, ωραία, σε ποια βάση θα τα βρεις. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα, η κυβέρνηση να τα έχει βρει από την πρώτη μέρα. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να τα έχει βρει από την πρώτη μέρα. Θα μπορούσε για παράδειγμα αυτή η ιστορία, αφού οι εκλογές ήταν στις 25 Ιανουαρίου, να τα έχει βρει ακριβώς ένα μήνα μετά. Αυτό όμως θα περιλάμβανε ως συμφωνία όλα όσα συζητιούνταν αμέσως πριν. Εγώ, αν θυμάστε από την αρχή, είχα βάλει ένα ερωτηματάκι που αφορούσε πρακτικά όλους μας, το οποίο έλεγε, ξέρουμε γιατί έχουμε ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση. Υπάρχει ένα ζήτημα. Εάν όντως τις αναθέσαμε να κάνει διαπραγμάτευση, θα πρέπει να περιμένουμε και τις καλές και τις κακές στιγμές της. Θα πρέπει επίσης να περιμένουμε το ενδεχόμενο, αυτή η διαπραγμάτευση να μην καταλήξει καλά. Θα πρέπει να περιμένουμε ότι στο τέλος, παρότι θα περάσουν 3 ή 4 μήνες για να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα, εν τέλει να καταλήξουμε στην αφετηρία και να δεχτούμε παλιά πράγματα. Όλα είναι ανοιχτά. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, το ερώτημα είναι, όταν λέμε να τα βρούμε, σε ποια βάση. Θέλουμε
μια επόμενη συμφωνία καλύτερη από την προηγούμενη, ή μας αρκεί και αυτό που ζούσαμε, οπότε καλό θα είναι αυτό με έναν τρόπο. Εντάξει, ένας τρόπος βέβαια πάρα πολύ δύσκολος, οι δημοσκοπήσεις μόνο μπορούν να το πούν αυτό το πράγμα. Να διαμηνηθεί και στην κυβέρνηση ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, αφήστε το να πάμε όπως ήμασταν. Έχεις την εντύπωση ότι αυτό που φαίνεται ως στρατηγικό πλεονέκτημα αυτής της κυβέρνησης, εννοώ η στήριξη και η αποδοχή, αρχίζει πλέον να μπαίνει σε μία χρονοκλεψίδρα? Δεν νομίζω, όχι. Όχι. Δεν νομίζω. Αυτό που νομίζω ότι θα κρίνει τα πάντα θα είναι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Μάλιστα. Και νομίζω ότι ένας από τους φόβους της κυβέρνησης αυτής, ναι, παρότι προφανώς είπαμε συμβασμούς θα κάνει, το δηλώνει και μόνη της. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Mm-hmm. Το λένε μόνη της με τον πιο επίσημο τρόπο. Το ερώτημα είναι πού θα φτάσουν αυτοί οι συμβασμοί. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει εάν η συμφωνία μοιάζει με την αμέσως προηγούμενη. Τότε θα τίθεται το ερώτημα και καλά ρε παλικάρια, γιατί μας ταλαιπωρούσατε 5 μήνες. Γιατί αφήσατε τη χώρα να στεγνώσει από ρευστό για ένα πεντάμινο. Γιατί κάναμε βήματα πίσω και τώρα πρέπει να καλύψουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το κάναμε πριν τις τρύπες που μείνανε. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι εν τέλει θα κρυφθεί από το αποτέλεσμα. Και μόνο από αυτό. Πες μου κάτι, με όρους πραγματικής οικονομίας, επειδή είπες η αγορά είναι αλήθεια, είστε γνώση, διακρίνεις μια εντυνόμενη αβεβαιότητα πλέον? Επειδή αυτή την αβεβαιότητα την έχουμε ζήσει για πάρα πολλούς μήνες, θα έλεγα σχεδόν για 1,5 χρόνο στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν, έχω την εντύπωση ότι δεν ζούμε κάτι καινούριο. Η αβεβαιότητα νομίζω ότι περιορίζεται υπό την έννοια ότι βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο, ειδικό πλαίσιο μάλιστα, το οποίο με κάποιο τρόπο θα συνεχιστεί. Δηλαδή μια επόμενη συμφωνία θα διαιωνίσει την κατά κάποιον τρόπο ειδική μεταχείριση της Ελλάδας προς τα οικονομικά. Υπ' αυτήν την έννοια αβεβαιότητα με όρους καταστροφής δεν βλέπω. Το ότι πράγματι θα πρέπει στο εξής να μας προκύψει μια συμφωνία που όχι μόνο θα αναπληρώνει το στέγνωμα της αγοράς, όχι μόνο θα δίνει αναπτυξιακή προοπτική, αλλά κυρίως θα δίνει την πίστη στους παράγοντες της οικονομίας, αλλά ακόμα και στον απλό κόσμο, ότι κάτι καλύτερο πάει να γίνει, άρα μειώνονται τα ρίσκα μας, μειώνονται οι κίνδυνοι, μπορούμε ενδεχομένως να βγάλουμε και κάποια λεφτά από το σεντούκι. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι και το ζητούμενο. Τότε να πάω στην κρίσιμη ερώτηση. Είσαι πεισμένος ότι οι εταίροι θέλουν να συνεχίσουν με την παρούσα κυβέρνηση? Διαβάζω σήμερα για παράδειγμα το άρθρο του Γιάννη του Πρετεντέρη που λέει «Α, το έργο το έχουμε ξαναδεί. Όταν θέλανε να τα σπάσουν με την κυβέρνηση Παπανδρέου, στις Κάνες είδαμε». Μπορεί να έχουμε γρήγορα μία παρένθεση, κάπου εκεί τέλη Ιούνιου-Ιούλη, άρση της εμπιστοσύνης σε επίπεδο, όχι εμπιστοσύνης, σε επίπεδο συνεννόησης με την παρούσα κυβέρνηση και να την οδηγήσουν σε πτώση. Το γεγονός ότι προφανώς δεν τους πολύ αρέσει η παρούσα κυβέρνηση, με φαντάζομαι είναι αυτονόητο. Για την επιθυμία τους να την αλλάξουν, νομίζω ότι είναι καλό να απευθύνεται ένα τέτοιο ερώτημα προς έναν εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, διότι στο ρεπορτάζ του Κυριακάτικου Βήματος διαβάζω ότι ο κύριος Σαμαράς επενδύει, μπορείτε να βρείτε το απόσπασμα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επενδύει στην προοπτική οι πιστωτές να προκαλέσουν κυβερνητική αλλαγή και την επιβολή ενός ευρύτερου σχήματος στο οποίο θα περιλαμβάνεται και ο ίδιος. Αυτό περιγράφει το βήμα στη φιλοδοξία του κυρίου Σαμαρά. Μια οικουμενική κυβέρνηση, να το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Αυτό λοιπόν, το γεγονός ότι κάποιοι επενδύουν ήδη σε αυτό, δεν ξέρω, θα πρέπει να τους ρωτήσετε αν αυτό το πράγμα συμβαίνει επειδή οι ίδιοι το επιθυμούν, αν αυτό συμβαίνει επειδή τους έχουν δοθεί τα μηνύματα ότι παιδιά μην καθίστε καλά όπου να θα τους ανατρέψουμε, ή ας μας εξηγήσουν λίγο και αυτοί, γιατί από μόνοι μας δεν μπορούμε να βγάλουμε όλα τα συμπεράσματα. Σταύρο, θέλω να σας ρωτήσω εκ παραλλήλου, μέσα στο τρίμηνο αυτό έχουν σκάσει δύο μεγάλα θέματα επικοινωνιακά. Το ένα είναι υπαρκτό, το νιώσαμε εδώ στη Γάβδο. Είναι η εντός ή εκτός εισαγωγικών απόβαση προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου, η οποία απέκτησε ένα πιο έντονο χαρακτήρα, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες 10 μέρες. Και το άλλο είναι η ιστορία με επίκεντρο το Πριτανείο, να το πω έτσι, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ναι.
πρώτον, αν τα θεωρείς συγκυριακά, συμπτωματικά ή έχει μεγαλύτερο βάθος ιστορία εδώ. Και δεύτερον, αν σε ικανοποιεί ο τρόπος διαχείρισης τέτοιων ζητημάτων. Κοιτάξτε, στο πρώτο ζήτημα, το οποίο είναι και το, θα έλεγα, το μεγάλο ζήτημα και θα γίνει μεγαλύτερο το επόμενο διάστημα, είναι αυτό το προσφυγικό. Στο οποίο θα πρέπει να παρατηρήσουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η απόβαση δεν γίνεται μόνο στα νησιά του Αιγαίου. Γίνεται σε όλη τη Μεσόγειο. Σωστό. Και στην Ιταλία έχουμε μια αύξηση, έχεις δίκιο. Δραματική. Λοιπόν, δραματική αύξηση στην Ιταλία, η οποία μάλιστα ισχύει εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι παράλληλη της αύξησης που ισχύει και στο Αιγαίο. Παρόμοιο πρόβλημα δημιουργείται και στην Ισπανία. Αυτό που δυστυχώς είναι μεγάλο πρόβλημα και δεν νομίζω ότι άπτεται τόσο πολύ της ελληνικής πολιτικής. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αν είχαμε άλλη κυβέρνηση θα το αντιμετώπιζε πολύ διαφορετικά. Είναι ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό που παλιά grosso modo ονομάζαμε, σωστά ή λάθος δεν έχει σημασία, λαθρομετανάστευση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μαζικά προσφυγικά κύματα. Προσφυγικά κύματα τα οποία προκαλούνται από την ιδιαίτερα ταραγμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θα πρέπει να δούμε επίσης ότι οι πρόνοιες που έχουν ληφθεί από την υπόλοιπη Ευρώπη για την άκρη της Ευρώπης, που είναι η Ελλάδα, η Ιταλία κτλ, είναι, πώς να το πω, τουλάχιστον ανεπαρκής. Δηλαδή δεν δαπανώνται κονδύλια για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής παρά μόνο για το Frontex. Μα όμως ο Frontex μπορεί να αφορά τη λαθρομετανάστευση. Μπορείς πράγματι να αποτρέψεις αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια καλύτερη επιλογή στη ζωή τους ή να γλιτώσουν, εν πάση περιπτώσει, από την ανέχεια, και είναι στο χέρι τους να αποφασίσουν να μην αποφασίσουν να μεταναστεύσουν. Νόμιμα ή παράνομα δεν έχει σημασία. Εδώ έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται από πόλεμο. Κινδυνεύει η ζωή τους. Πεθαίνουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους. Αυτό, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν ανακόπτεται. Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό το πράγμα θα εντείνεται. Η αστάθεια προχωράει. Εάν μάλιστα αυτό το πράγμα, πώς θα το πω, αν επεκταθεί η αστάθεια και στην Τουρκία, τα πράγματα θα γίνουν κυριολεκτικά δραματικά. Ναι, αλλά αντιλαμβάνεσαι καλύτερα μου ότι ιδίως για την Αθήνα αυτό μετατρέπεται σε μια ανεξαρτήτως αιτιών βραδιφλεγή βόμβα, υπό την έννοια και πληθυσμιακά. Είναι βόμβα. Είναι βόμβα. Το ζήτημα για μας είναι το εξής, ότι από παλιά, από πάρα πολύ παλιά, από την εποχή της διακυβέρνησης Σιμίτη θα έλεγα, οι ελληνικές κυβερνήσεις ζητούν, γιατί θυμάμαι τότε ο πρώτος που το είχε θέσει, ήταν η κυβέρνηση Σιμίτη. Είχε θέσει στους Ευρωπαίους αυτό το πρόβλημα, ότι πρέπει να υπάρξει συνολική ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν γίνεται με τα Δουβλίνα να κάνουμε δουλειά. Το αποτέλεσμα ήταν μονάχα η Frontex. Τίποτε άλλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι στην Ελλάδα δεν εκτογιάζει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι τελειωμένη για τους περισσότερους. Όσες φορές έχω δει εγώ τουλάχιστον ρεπορτάζ παρμένα από τους ίδιους τους πρόσφυγες, κανείς δεν θέλει να μείνει εδώ. Για να κάνει τι. Εδώ έχουν φύγει οι μετανάστες που είχαμε πριν από την κρίση. Άρα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι πανευρωπαϊκό, είναι παμεσογειακό. Και πολύ φοβάμαι ότι θα το βρούμε πολύ δυσκολότερο μπροστά μας σε λίγο καιρό. Αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε κυβέρνηση τι θα έκανε, δηλαδή θα βούλιαζε τα πλοία αλλά Μπερλουσκόνη. Η Ιταλία δεν το κάνει. Παρότι ήταν η μόνη χώρα που το έκανε κάποτε. Δεν το κάνει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πόσο διαφορετική πολιτική θα ασκούσε κάποιος. Πέρα δηλαδή από το να δώσεις μια στοιχειώδη περίθαλψη, διότι μιλάμε για θύματα πολέμου. Όχι για λαθρομετανάστες αυτή τουλάχιστον την περίοδο. Άρα κατά τη γνώμη σου θα έπρεπε να είναι ένα από τα θέματα συνόδου κορυφής αυτή τη στιγμή επίγοντος χαρακτήρα. Είναι θέμα συνόδου κορυφής και μάλιστα επίγοντος χαρακτήρα, όπως ακριβώς το λες. Για πες μας και για το άλλο και για τη διαχείρισή του. Εκεί τα πράγματα είναι κατά κάποιο τρόπο περίεργα. Εκεί το μόνο περίεργο, μάλλον να ξεκινήσουμε να δούμε τι έχουμε. Αυτό που έχουμε είναι μια μαζική κινητοποίηση του αντιεξουσιαστικού χώρου, ο οποίος έχει αποφασίσει με διάφορους τρόπους να στριμώξει αγρίως την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εάν κρίνω τουλάχιστον από τα κείμενά τους τα οποία διαβάζω, δείχνουν ιδιαιτέρως κακές διαθέσεις. Λοιπόν,
Έχω την εντύπωση ότι προσπαθούν με κάποιο τρόπο όχι απλώς να στριμώξουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να την σχεδόν προσαρμόσουν στα γούστα τους. Το πρόβλημα λοιπόν το πραγματικό, αυτή είναι μια επιδίωξη. Τέτοια επιδίωξη μπορεί να έχει ο καθένας. Ή την αντιεξουσιαστή ή οτιδήποτε άλλο. Το πρόβλημα βρίσκεται στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα εγώ. Διότι εδώ πέρα υπάρχει μια, θα έλεγα, ασταθής, μια αστάθεια στην προσέγγιση του προβλημάτος. Έχουμε πολλές αντικρουόμενες απόψεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, εκφράστηκαν ήδη. Και το πρόβλημα είναι ότι όταν δημοσιεύτηκε εκείνο το φοβερό κείμενο από τα νέα του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, του κυρίου Πανούση, αυτομάτως μία από τις αντιδράσεις ήταν ότι αντί να κάνει πολιτική μέσω των δημοσιευμάτων, θα έπρεπε να κάνει πράγματα για την προστασία των δικαιωμάτων και της ασφάλειας του πολίτη. Η απάντηση του Υπουργού ήταν ναι, αλλά ποια ήταν αυτή η πολιτική? Να σας θυμίσω τώρα ότι αξιωματικός της αστυνομίας πήγε να κάνει έγγραφο τις διακηρύξεις του υποσύστασης τότε Υπουργείου Μετανάστευσης και αποπέμφθηκε. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ οφείλει τουλάχιστον να σοβαρευτεί. Εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσουμε να κρίνουμε μια πολιτική, πρέπει αυτή να υπάρξει. Επικοινωνιακά μπορεί να μετατραπεί σε αρνητική θριαλίδα? Αυτό όλα μπορεί να γίνουν αρνητική θριαλίδα, διακριτική μάλιστα. Όλα μπορούν να γίνουν κακές εξελίξεις, εάν στο κεντρικό η κυβέρνηση αποτύχει. Πάντως είναι ένα θέμα. Τίποτα από μόνο του. Ναι, δεν τίποτα από μόνο. Μια κυβέρνηση ολίγων μηνών. Όμως μια στρατηγική αποτυχία ή μια στρατηγική ήττα, τότε αυτομάτως θα ανακαλέσει και όλα τα υπόλοιπα. Και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό έχουν στο νου τους, διότι εάν πιστεύουν ότι μόνο η διαπραγμάτευση είναι το, πώς το λένε, είναι σημαντική για την επιβίωση της κυβέρνησης, κάνουν λάθος. Εάν απογοητεύσουν σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, θα ανακαλέσει ο κόσμος τη μνήμη του και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι είναι σαφές. Δεν ξέρω αν έχεις ένα σχόλιο ή αν δεν έχεις προλάβει να ενημερωθείς, να το αφήσουμε εδώ με τα όσα εξελίσσονται από το πρωί γύρω από το πρόσωπο της Προέδρου της Βουλής. Όχι, δυστυχώς δεν έχω προλάβει και θα νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το δω, γιατί άκουσα να το λες στον πρόλογό σου, πριν όμως δεν έχω προλάβει. Ωραία. Σταύρος Χρυστακόπουλος, τον ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι ότι και εσύ λες ότι ο επόμενος σταθμός είναι 24 πια. Είναι 24 και θεωρώ ότι εκεί πέρα θα υπάρξει κάτι. Επειδή ακριβώς κατά τη γνώμη μου το σοβαρό πλαίσιο της διαπραγμάτευσης είναι η Μεγάλη Συμφωνία, νομίζω ότι όλοι θα δώσουν το ραντεβού τους, το τελικό ραντεβού τους, ακόμα και στα δύσκολα πράγματα τα οποία ζητούνται από την κυβέρνηση, για το μεγάλο ραντεβού.